φάκι μου είναι εδώ. Οι φήμες είναι πολλές. Έντονες. Με μαχαιριές. Μαχαιριά θα μας ρίξεις ο φάκι, ε. Θα μας παράξεις την καρδιά, πες μας. Έμανε τα μόψεις και ήρθε. Τι ωραία το δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Μπορείτε να με φωνάζετε και γεράκι. Ακούω και σε αυτό. Για μας. Λοιπόν, έχω να σας πω για το θρίλερ στην απόψινή αποχώρηση. Δύο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τις λιγότερες ψήφους. Ο Λάμπρος και η Αθηνά. Δεν γίνεται. Ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος και η Αθηνά. Μάλιστα. Είμαι 50 ψήφους του έριξα εγώ, ρε παιδιά. Yeah. Και τελικά, ναι, αλλά ένας από τους δύο έχει τις πιο λίγες ψήφους, οπότε φεύγει, έτσι δεν είναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λάμπρος φεύγει από το κοινό. Όχι, τι λες τώρα. Θα πεθάνω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι όχι, ρε παιδιά, έχω ένα feeling τέτοιο. Όμως, τώρα έρχεται η βόμβα. Η Αθηνά αποχωρεί και ο Θελός. Γιατί δεν αντέχει λόγω του παιδιού της. Την είδαμε να καταραίει, εγώ πριν έκλαιγα εδώ πέρα στο Green Box. Την είδαμε να καταραίει, οπότε όλο αυτό στην ψυχολογία της δεν βοηθάει και έτσι θέλησε να αποχωρήσει και ο Θελός και να επιστρέψει στην Ελλάδα και στο παιδί της. Άρα, αν φύγει η Αθηνά, ο Λάμπρος μένει. Όχι. Σημαίνει ότι δεν έχει αποχώρηση βάση. Γιατί είναι και ο Θελής και ο κόσμος ψήφισε. Άρα πρέπει να σεβαστούν και την ψήφο του κοινού. Δεν γίνεται πάλι. Εκεί τι θα έχουμε, δηλαδή, διπλή αποχώρηση. Διπλή αποχώρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες ισχύει αυτό. Παιδιά, στο φετινό δεν έχει αντέξει κανένας. Δεν έχει. Έχουν φύγει 10 άτομα δηλαδή. Παιδιά, τι ξεκλείδισμα είναι αυτό. Ο Γιώργος έκατσε 6,5 μήνες, παιδιά. Πραγματικά από τον πρώτο μήνα. Αυτό που θα κάνει αυτό 6,5 μήνες, ένας Θεός ξέρει. Παιδιά, τι πικρά είναι τώρα αυτή που μας κέρασε η Σοφία. Σου ελίτσες και κονιάκ. Άντε βρε. Φέρε μας κάτι γλυκό να φάμε με τέτοια πίκρα που πήραμε. Που ήθελε να μείνει. Είχε πει ο ίδιος ότι ήθελε να μείνει. Δηλαδή η Αθηνά γι' αυτό ήθελε να βγει μπροστά και είχε πει και τον κόσμο να την ζητήσει. Δεν δίνει τη θέση του τύπου. Όχι, όχι. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί είναι και ο Θελής τη Αθηνά, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δεν είναι ότι. Παιδιά, δεν αντέχω, φεύγω. Δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια. Μου έχει καθαρίσει πολύ. Δηλαδή βλέπω ότι. Πολύ κλάμα. Το καταλαβαίνω, γιατί είναι μάνα και θέλει να δει το παιδί της. Λογικό είναι, γιατί και εγώ είχα πει και στον Κώστα Παπαδόπουλο ή και στον Τριαντάφυλλο ότι και εγώ αν είχα παιδί, δεν θα μπορούσε να χαπάει ποτέ σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, να το αποχωριστήσω. Δηλαδή, να λείπω από το παιδί μου 5 μήνες, να μην μπορώ να το αποχωριστήσω. Ναι, αλλά αυτό όμως ήταν και ένας λόγος που πολλοί σκεφτόντουσαν μέσα αυτό που μου είχε πει ο Κώστας, να κάνουν οικογένεια, να κάνουν ακόμα ένα παιδάκι. Και το είδαμε στην περίπτωση του Κώστα του Ζαχαροπλάστη. Γιατί βγαίνοντας κατευθείαν, μπήκε σε μια διαδικασία να κάνει άλλο μωρό. Σου λείπει πάρα πολύ η οικογένειά σου. Δηλαδή, να έχει το πλάσμα σου έξω και να σε περιμένει. Νομίζω ότι η μάνα είναι λίγο πιο έντονο. Ναι, βέβαια. Εγώ, παιδιά, σημαίνει ότι ο παπάς δεν αισθάνεται προ Θεού, παιδιά. Απλά η μάνα, ίσως επειδή το γεννάει, δεν ξέρω. Μπορεί να μην αντέχει αυτή την απομάκρυνση από το παιδί. Ωραία εξέλιξη όμως για τους μαχητές αυτή, αν γίνει. Ωραία εξέλιξη για τους μαχητές, δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για τους διαστήμους όμως να φύγει ο Λαμπρούκος μας. Εγώ δεν ήθελα να φύγει. Δεν ήταν για να φύγει. Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, Σοφάκη μου. Σοφάκη, ευχαριστούμε πολύ για την πίκρα που μας έδωσες. Θα δούμε αύριο.